Amen. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε όλους. Μύτη για την Κιμπέλο με ένα χωρισέ. Εδώ την Αντούσα. Χάνιμπολ, απλά τα κοτς. Κωνσταντίνος ξεκινάει με ένα άστοχο σούτ τριών πόντων. Χριστόπουλος στο επιθετικό. Μπελεφάντης. Μπάλα θα γυρίσει. Για δύο, Ερμπολ. Οι ομάδες είναι λίγο κρύες. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Από το νούμερο 11 της Cannibal, από τον Μπελεφάντη. Δύο μηδέν, η πρώτη δύο πόντι στο παιχνίδι. Η πρώτη δύο πόντι του Μπελεφάντη, η πρώτη δύο πόντι της Cannibal. Εφηβιασμού, 3-1. Πρέπει να έρθει το καλάθι και θα έρθει. Μπράβο. 2-2. Μισόπουλος. Καθαρά. Πάλα και πάλι για τη Χάνιμπολ. Θα κλέβουν την μπάλα για να αρχίσει την προλάβη και επιστρέψει. Ο Βιντάλης από τα δικά του χέρια. Την μπάλα θα μπάλας αυτός. Κοτσιπάς. Πάτησε γραμμή. Κατοχή για τους γκολ. Βιντάλης. Κολυβάς. Ψηλά από όλους. Το νούμερο 10 τον Καβλάντα. Ο Πετσάς. Κολυβάς. Βιντάλης. Για τρεις. Αστοχός. Δύο-δύο το σκορ. Αστόχος του δύο πόντων. Για να αρχίσει. Σε αυτόν καταλήγει η μπάλα. Ναι, ευκαιρία για τη Χάνιμπολ. Για τρεις. Όχι. Πέτσας. Καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ρίγος ο Βιντάλη. Κολυβάς. Για δύο. Αστόχος ο Γρήγος. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος. Κολυβάς. Πήγε την μπάλα από τον έλεγχο του σε πρώτο χρόνο. Ανέκτησε τον έλεγχο. Δεν θα καταφέρει να απολύνει το στιμότα. Τα τέχνησες από τον Κωνσταντίνο, τώρα το Χριστόπουλο.
ο οποίος δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Ελεύθερο σου τριών πόντων, η άμυνα που είναι, πουθενά. Ο Σημακόπουλος βρέθηκε μόνος, εξαρτηρά με τον 6.75. Και πληγώνει την Honeyball. Το 2-5 προβάδισμα για τους Καβλάντα. Το πρώτο απόψη στην αναμέτρηση. Μπελεφάντης για να γκεις. Πολύ ωραία συνεργασία των ψηλών. Τρίγος. Βάλα από τα χέρια του για να γκύρω να περάσει εκτός. Παναφορά της μπάλας. Βιάλης. Το τσιπάς δέπτυγε στην άμυνα. Το έδωσε το σούτ. Αυτή τη φορά δεν το πλήρωσα. Για να κλείσει δεν θα τελειώσει. Κότσιφας στον Κωνσταντίνο. Μισθόπουλος για δύο νομίζω. Έτσι ακριβώς. Η Honeyball μειώνει στον πόντο. Κάτι περισσότερο από το πρώτο μισό του πρώτου δεκαλεπτού. Εδώ στο κλειστό της Ανθούσας για το πρωτάθλημα της Development. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στις βαθμολογίες να δούμε πού βρίσκονται οι δύο ομάδες, τα πεπραγμένα τους με τις στιγμές, τι έχουν καταφέρει. Κολυμπάς είναι στη γραμμή των ελευθεροπολών, έξω από το συμπλόγι. Εκτός και στη δεύτερη, Μαρίνος και Κωνσταντίνος και Γιάννης Χριστόπουλος είναι στη γραμματέα και περνούν στο παρκέ στη θέση του Κότσιφά και του Πέτσα. Το νούμερο 10. Πλέον οι πεντάδες είναι Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Γιάννης Χριστόπουλος. Κακό σουτ, πολύ κακό. Χριστόπουλος, Μπελεφάντης και Γιαννακής υπέρνει για τη Honeyball. Βιδάλης, Κολυμπάς, Μαρίνος, Ασημακόπουλος και με το νούμερο 7 ο Ρίγος. Υπέρνει για τους Κόξ. Ότι θα κάνουμε το λάθος. Η κατοχή θα περάσει στους γηπεδούχους. 3-31. Το δεκάλεπτο. Και μάλιστα ακόμα δεν έχουν ρυθμό. Λογικό. Το παιχνίδι Σαββάτου. Η Honeyball είναι στο 3-2. Τα Βλάντα είναι στο 1-3. Βιδάλης. Υπό το πόδιο του πετσίματος από τον Γιάννη Χριστόπουλο. Έχασε την ευκαιρία να συνδεθεί με τον Καλάτη και να προσφέρει δύο πόντους στην ομάδα του. Έχουμε φάουλ. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γιάννης Χριστόπουλος και έχει δικαίωμα για δύο. Μετά όλα. Κακή πάσα του Ρίγου στον Μαρίνο. Πιο ψηλή από όσο έπρεπε. Ο Ρίγου θα περάσει στον πάγκο και στη θέση του
Το νούμερο 23 ετοιμάζεται. Γιαννακής προσοχήσει, πάρει το επιθετικό. Επίθεση. Για να αγγίσει ο Μπάγκο στη θέση του Αρβανίτης. Αρβανίτης και Δαμουλάκης στην fourth line της Hannibal. Βιδάλης. Σανί φόρο, 3 δευτερόλεπτα. Καρύδης Μαρίνος. Καρδίνος Χρυσόπουλος θα πάρει το φάουλ. Λειτουργήσε πάρα πολύ έξυπνα, διότι αντιλήφθηκε ότι ο καλούμενος ήταν ακριβώς από πίσω του. Σηκώθηκε στον αέρα, έμεινε όσο χρειαζόταν. Το σπάσιμο της μέσης έβαλε σε τέτοια θέση στο σώμα του και τα χέρια του απομακρύθηκαν από την απειλή του καλούμενου. Έδισε το φάουλ, εξόγησε στη δεύτερη, 8-7, μπροστά η Hannibal. Κολυβάς, ψάχνει την μπάσα. Μαρίνος για 2, πολύ κακή εκτέλεση, τα χέρια του θα δίνουν τη στήμη. Πέρασε Λοφταρίδη. Κωνσταντίνος θα στοχίσει. Μάχη για ένα rebound. Γεωργίου Γυριάκης. Πολύ κακή εκτέλεση. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση. Το ξέρει και ο ίδιος. Μπαίνει μέσα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέτου. Ο Σαρίδης για 3. Άστοχος. Με κολυμπά, συγγνώμη. Σε αμήνα ζώνη, Σικόξ. Γιατί θα πάρει το φάουλ, θα μετρήσει. Θα μετρήσει. Μαρίνο το φάουλ. Δευτερόλεπτα. Τα 8 για τους κόκκους. Κολυμπάς θα στοχεί. Με πρωταγωνιστή τον Αρβανίδη και η μπάλα στο σύνη τρίποπτο. Το σύν 3 Hannibal. Να το σπάσει τον Κωνσταντίνου. Τον Γιάννη. Το λίγο να πέσει του. Έχει ακόμα ένα στις διάδες στην Ατλάντα. Κολυμπάς που Λασταρίδη στην εκνοή. Τέλος, πρώτο δεκαλέπτου με το σκορ στο 17. Λοιπόν, ένα ξηρεύτερο δεκαλέπτου. Μιταλής, εκτοχός. Το ξεκίνημα της περιόδου.
Πάλι το καλάθι και θα μειώσει τον πόντο. Για δύο για το προσπέρασμα. Ας το δω. Ωραία συνεργασία. Κακή εκτέλεση. Διάλυση. Αυτό και αυτό. Συγκινάει ζεστός. Μυρίζουν εδώ με αγκαλάθια. Μπροστά η Κόξ. Να προβάτουμε το οποίο τον φίλου. Καβλάντα να αυξήσουν διαφορά. Μπιδάλης είναι ζεστός, θα πάρει και το τρίποντο. Ας το φως. Πήγε να πετύχει τρίτο διεθνικό καλάθι. Αυτή τη φορά έχει όπου κάνει τον 6.75. Στον Δημήτρη Χρυσόπουλο. Ελεφάντη σε επιθετικό rebound. Ούτε τώρα. Πάμε πάνω. 6-6-6-0. 10-13. Με τα βλάντα μπαίνουν με τον πλέον ιδανικό τρόπο στο παρκέ. Σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, σε αυτά τα τρία και 57 δευτερόλεπτα το έχουμε διανύσει στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι στο συν 3, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Τέλος time out. Διασπάσει την άμυνα της Χάνιμπολ. Μειώνει στις 3.
13-16. Βιδάλης, περάσει μπάλα χαμηλά, έχουμε το φάουλ, φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πέτσας με το σκορ στο 13-16. Θα ζητήσω συγγνώμη, ο Ρίγος ήταν. Συγγνώμη, Αντώνη μου. Για τρεις, για να αρχίσει ο φιλιά από όλους. Θα βάλει το καλάθι μπροστά στον Μπέτσα, θα του πάρει και το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη συμπληρωματική βολή. 15-17, 3-53 κατά το τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, επανέλθαμε. Αντώνης, η πολύ Ρίγος είναι πάνω φορά. Βιδάλης θα προσπαθεί. Θα πάρει την προσπάθεια μέσα και αυτό. Εξαιρετικό σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Εν πωλής σε εκείνον οφείλεται και το προβάδισμα των τριών πόντων των Cox στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για να γυρίσει. Θα γυρίσει. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Επιμένει, θα πάρει το επιθετικό και κερδίζει το φάουλ. Ο Πέτσος θα περάσει τον πάγκο. Μαρίνο στη θέση του. Έξω από την πρώτη.
Άσοδο στην δεύτερη. Δεκαεφτά, δεκαεννιά. Ρίγος, Λασταρίδης, Βιδάλης, μπάλα στο Μαρίνο. Λασταρίδης είναι μόνος, θα πάρει το τρίποντο του τότε στο Χριστοπουλός. Μπάλα στη βάση του Στεφάνης. Το 17-19 παραμένει ένα κλειστό παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες όταν βρέθηκε μπροστά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει διαφορές. Ενωμένους. Ρίγος, καθαρό το κόψιμο. Κατευθείαν για τους Fox. Επειδή επαναλαμβάνω είναι στο 1-3. Στο 3-2 η Hannibal. Μεγάλης. Σε ένα βιαστικό σούτ υπό το φόβο. Υπό την πίεση του Κοτσιφά. Για ό,τι παίζαμε πριν, πάμε κέντρο στην επίθεση. Κέντρια, αμπρές, μπράβο, εσωτερική συνεργασία. Κωνσταντίνου και Γιάννη Χριστόπουλου. Γκάλης Γιαννάκης. Και 19 όλα. Στην απόλυτη ισορροπία. Ο Βιδάλης με ταμπλό θα στοχίσει. Δεύτερο σερί άστοχο για τον Εγκάρντο Βόξ. Πάρε και δενευμένη πάσα. Συνέχεια ο Χρυσόπουλος κέρδισε το φάουλ από τον Ρίγο. Βιδάλης, Φου, Λασταρίδης, Ρίγος. Πάλι πήγε στην επαφή. Ο Ρίγος πρέπει να διαβάζει λίγο την άμυνα των αντιπάλων από τη στιγμή που έχει πάρει την απόφαση για να τους μαζέψει όλους γύρω του. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ελεύθεροι γύρω του, υπήρχε ελεύθερη πάσα. Δεν λέω ότι ήταν εύκολη σε καμία περίπτωση για να περάσει ούτε να τη δει. Όχι όμως ότι δεν γινόταν, διότι πήγανε δύο πάνω για βοήθεια. Ρίγος. Για τρεις αστοχή. Για να δούμε πως ήρθε η ώρα. Η Hannibal να περάσει μπροστά. Χριστόπουλος. Αποτείνει το φάουλ. Αναφορά της μπάλας για να αγγίσει. Φάουλ πάνω σε σκρίν στην προσπάθεια του Κότσιφα να δώσει σκρίν στον Γιαναγκή. 1-11. Πολύ όμορφη προσπάθεια.
προσπάθεια, το έψαχνε το καλά την αλήθεια. Δεν το βρήκε και βάζει και πάλι σε θέση οδηγού τα Βλάβα Κόξ. Γιάννη Χριστόπουλος. Σαντίνος. Θα σοχίσει. Ο Πέτσας μαζεύει. Εκεί και πάλι στο ρίγο. Μέσα ριμψαστόγης, επιθετικό rebound όμως από τον άνθρωπο με το νούμερο 18. Θα πει στο όνομα Χρήστος Καλούμενος. Μια μήνα είναι καθαρή του Πέτσα. 9-23, 8,2 ζητάνε time out για να σχεδιάσουν την επίθεση στο φίνις του πρώτου μηχρόνου. Από το out. Λάθος είναι επαναφορά, μάλιστα. Ο Τσιφάς. Μάλλον στο σίδερο, επιθετικό, μη θα μετρήσει. Όχι. Λοιπόν. 19-23. Τέλος ημιχρόνου. Θα λέμε σε λίγο με την έναρξη δευτέρου. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει. Ένα άστοχο σου του Κωνσταντίνου Χριστόπουλου. Στην μπάλα στην γωνία. Για να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Στους άσπρους ή στους κίτρινους. Στους κίτρινους ή στους άσπρους. Μπάλα χαμηλά. Το καλάθι θα έρθει. Επιθετικό. Νίκος ο Χριστόπουλος ήταν ελεύθερος. Ασχόλησε. Μαγόπουλος μάζεψε το rebound. Με βάση φέρνει την προσπίση. Και ακόμα πιο όμορφο τελείωμα με το αριστερό. 19-25. 8:54, δεύτερο δεκάλεπτο. Κλειστό άνθρωπο σα. Όπως και, και στην έναρξη. Σε δεύτερης περίοδου. Το Κετάνο Βιτάλης. Τώρα είναι ο Κολυβάς. Κάτι σε γραμμή νομίζω εδώ τώρα ο Γεωργίου. Από τον Καλούμενο. 19-27. Απομακρύνονται για πρώτη φορά με 8. Χριστόπουλος. Στον Κωνσταντίνο. Δημήτρης Χριστόπουλος. Κωνσταντίνος. Είναι ομάδα των Χριστόπουλων έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης για δύο. Πάρα
στα χέρια του Κολυβά. Αφήσουμε το δεξιάν, μία διαμέτρηση. Έτσι το φάουλ. Εγώ το δικαίωμα για δύο. Εδώ είναι η πρώτη. Ας δω στην δεύτερη. Κατένος Χριστόπουλος, η μπάλα κουμπάει στα πόδια. Βγαίνει εκτός κατοχής για τους Καβλάντα. Αλλαγή ο Γιαννακής θα περάσει στο μπαργκέ. Στη θέση του. Δεν μου λέγει. Γιατί δεν το σκάλετε εδώ. 19-28. 6-40. Πάσα δεν περνάει, Ριγόπουλος. Άστοχος. Το ριμπάουντ από ποιον, Σημακόπουλος ο νικητής. Ανανεώνει την επίθεση για λογαριασμό των Hawks. 7 δευτερόλεπτα, θα γίνει το λάθος, Κωνσταντίνος θα κλέψει. Σε τελό τέρμα, δεν νομίζω να στοχίσει. Έτσι ακριβώς, 21-28, μειώνει στους 7. Ένα φθηνό λάθος από την πλευρά των Καβλάντα, έφερε αυτό το καλάθι. Σε εσάς, πάρει το φάουλ. Θα βγει δικαίωμα για δύο. Βαμπουλάκης το έκανε. Και Αρβανίτης, όχι Βαμπουλάκης. Αρβανίτης, καλά το είπα. Και το νούμερο 9, ο Αρβανίτης ήταν. Άσε στην πρώτη. Μπάλα στο σύντερο. Για να γεις. Μπράβο, μπράβο. Για να γεις για δύο. Ας το πες. Μαζεύω καλού παιδός. Καλού. Λίγος, θέλει τώρα να βρει τον Μπέτσα. Ο Μπέτσας είναι η ρίση πλάτη. Περίμενε το σούτ του Ρίγου. Για πάρει θέση για να διεκδικήσει ενδεχόμενο άστοχο σούτ του συμπαίκτη του. Το επιθετικό rebound. Ο Βανίδης συνδέεται με το καλάθι με την βοήθεια του ταμπλό. 23-28. Ο Λιβάς είναι ο Αναστασόπουλος μόνο του στη γωνία. Ο Λιβάς θα πάρει την προσπάθεια. Κάκι στο σουτ. Μπορείς από 5 λεπτά της πρώτης τελευταίας στροφής. Και η Χάνιμπολ προσπαθεί να επιστρέψει στο παιχνίδι. Χριστόπουλος για να αρχίσει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 6-0 σερί. 25-28. Δείξαν τη διαφορά στους 3, 4-34. Πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέλος time out, Κολυβάς. Πετσάς, θα πάρει το φάου. Δεν θα τα λάθη. Κοντά ήταν στον άλλο πεντύχη πάντως. Έχει την ευκαιρία να ξεκολλήσει την ομάδα του από τους 28 πόντους θα σταματήσει και το σερί της Χάνιμπολ. Ας το κατσίμπρο δει. Ακάσαμε τη δεύτερη. 25-29. Μια στις δύο.
Το Μπέτσα. Σταματάει το Σερί στο 6-0 κάτι κάνει το Χριστόπουλος. Αρβανίδης. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί καθαρά το Μπέτσα. Πόση φάση. Καγγέλος Χριστόπουλος. Φοβερή συνεργασία. Τσουλού και Κοντού. 27-29. Έχουν μειώσει στο καλάθι. Το τρίτο δεκάλεπτο. Το δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου. Τους ανήκει ο Σηματόπουλος. Βιβάλλης. Μαρίνος, πολύ ωραία στον Σηματόπουλο. Εκείνος δεν θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Για να γκρίσει. Σαντίνο Χρυσόπουλος. Άστοχος του από τον Κότσουφα. Κολυβάς, Σημαντόπουλος. Μαρίνος μας πήγε πολύ ωραία. 27-31. Καλά τη δεν άρθει. Βιγάλης. Σημαντόπουλος. Πετσάς. Θα τελειώσει τη φάση. Υπόθεση ψηλών. Τα δύο τελευταία καλάθια των Fox που τους δίνουν προβάδισμα 6 πόντων. Απαντούν στην πίεση της Hannibal με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με καθαρό μυαλό, σωστές επιλογές, καλή κυκλοφορία. Δεν μπορώ να σου πω το τελευταίο δεκάλεπτο. Μπελεφάντης. Για να γυρίσει. Θα πάει κοντά στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Φάουλ το οποίο το κάνει ο Μαρίνος. Άστοχος στην πρώτη, συγγνώμη. Δεν μπορώ στη δεύτερη. 28-33. Πάλι ο Μαρίνος συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. Τη στιγμή που η Hannibal μειώνει, πιέζει. Οι Hawks βρήκαν λύσεις στα πρόσωπα των Μαρίνου και Πέτσα. Ο Μαρίνος δύο φορές, μία φορά ο Πέτσας. Θα βάλει ο Μαρίνος και τη βολή. 5 πόντους από τον Μαρίνο, 2 από τον Πέτσα, 28-36. Πολύ ωραία, θα περάσει πάλι χαμηλά. Ο Μαρίνος θα κόψει τον Μπελεφάντη στα ίσα. Προσφέρει και στις δύο πλευρές του παργέ. Κολυβάς, πάει μέχρι μέσα. Μη καλά τι έβαλε ο Κολυβάς. Πανέμορφο, εξαιρετικό δείγμα της αξίας του. 28-38.
στους 10. Διψήφια επίπεδα η διαφορά ξαφνικά. Διβάλλεις. Κολυβάς. Διατρής. Ο Πέτρος στο rebound. 28-40 στους 12 τώρα. Μαρίνος θα κλέψει και την μπάλα. Έχει πετύχει 5 πόντους, έχει ένα κόψιμο, ένα κλέψιμο. Πράγματα που δεν φαίνονται στη θέση στην στατιστική σαφέστατα. Ο Βλασαρίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 28-42. Βρέθηκαν μία ανάσα από το να φέρουν το παιχνίδι είτε στα ίσα είτε από τον Σπεράσου και τώρα είναι στο μείον 12 η Κάνιμπολ. Τέλος του 10 λεπτού, 28-42. Λοιπόν, τελευταίο 10 λεπτό. Εδώ στο συνάνθουσα Μαρίνος πέναντι στο Γιαναγκή. Για να δούμε αν θα ξεκινήσει από αυτή την επίθεση, προσπάθεια αντεπίθεση της Κάνιμπολ. Το momentum και οι πιθανότητες τη δεδομένη χρονική στιγμή λένε καβλά τα Hawks. Είδαμε. Να βγει και κολυμπάς Κασαρίδης. Βιδάλης. Κασαρίδης θα πάρει το επιθετικό rebound. Ανανεώνει τον χρόνο επίθεση, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Μαρίνος θα βάλει και το τρίποντο, όχι, air ball. Η μοναδική παραφωνία σε ένα διάστημα που ο Μαρίνος πήρε από το χέρι της Καβλάντα και τους έχει δώσει ουσιαστικά από αυτόν, από τα δικά του χεράκια αυτό το προβάδισμα των 12 πόντων. Στους 3, ο Γεωργίου, μεγάλο τρίποντο, 31-42. Δίνει διαφορά στους 11. Μαρίνος. Στα χέρια του Μπελεφάντη σε πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια μπάλα βρέθηκε στα χέρια του Δημήτρη Χριστόπουλου. Για να αρχίσεις. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Και έχουμε φάουλ από τον Μπελεφάντη. Λίγος. Μάρινος. Και πάλι σε κουτσάι, τρίγος, για τρεις. Άστοχος. Μια ευκαιρία για τη Χάνιμπολ να μειώσει ακόμα περισσότερο. Δημήτρης Χριστόπουλος, δεν θα θέλω σαν επιθετικό φάουλ. Ο Βλασαρίδης σε μια εμφάνιση οικονομίας προσφέρει και αυτό στα μέγιστα. Είτε με τις άμυνες του, είτε με τα επιθετικά rebound, είτε με τα καλάθια του σε στιγμές κομβικές του παιχνιδιού, χωρίς να πάρει προσπάθειες πολλές. Μαρίνος. Λασαρίδης. Γιατρής. Τον μάτιαξα. Yeah.
παίζει ο Γιάννης Χριστόπουλος. Γιάννης Χριστόπουλος. Δημήτρη. Με το φάουλ από τον Βλασαρίδη, έχω την εντύπωση. Σε αυτόν χρειώνεται. Μαζεύει ο Γιαννάκης. Πάρει το φάουλ. Λάθος πάσα, Κάλου, τον Ρίγο, θα το χάσεις. Ίσως ο Ρίγος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ταμπλό για να έχει το κεφάλι του ουσικό. Αυτό τη συγχύζει, το 31, συγγνώμη, 42 παραμένει. Ο Πέτσας θα περάσει στον πάγκο. Ρίγος Βιντάλης. Λαθαρίδης, Κάλου και Μαρίνο. Μαρίνος, υπέδε για Καβλάντα. Για να αρχίσει το Σαββίνος Χριστόπουλος, ο Μουλάκης, Γεωργίου, Γιάννης Χριστόπουλος, η πέντε για την Χάνιμπολ. Η οποία κάθε επίθεση που δεν την εκμεταλλεύεται και την χαραμίζει, όσο αδειάζει η ζωή, η αγωνιστική, όσο αδειάζει η κλεψίδρα των πιθανοτήτων που τους έχουν απομείνει για να πάρει κάτι θετικό από το αποσυνό παιχνίδι. 31-44, πόσο μάλλον όταν ο αντίπαλος βρίσκει στόχο αμέσως μετά, όπως και έγινε. Ο Καμουλέτης κέρδισε το φάουλ. Πάσο στην πρώτη. Πάσο στη δεύτερη. Αλλά θα πάρουν επιθετικό. Κωνσταντίνος για τρεις. Πιο ψηλά από όλους ο Γιάννης Χριστόπουλος. Γιαννάκης. Δίνει μεγάλη καμπύλη στην μπάλα. Ο Κάλλου θα του κάνει το φάουλ. Και σύνει τον Γιαννάκη και πάλι στην γραμμή των ελεύθερων βολών, ώστε να μάθουμε αν εκείνος θα σταθεί πιο τυχερός και πιο ικανός από τον Δαμουλάκη. Προλαβαίνετε απαντές. Ευστοχή στην πρώτη. Ρίγος.
Μάτσος για... Στόχησε με το φάουλ σε σύντριον πόντων με το σκορ στο 32-44. Τέσσερα παραμένουν. Μαρίνος. Θα γυρίσει. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Επιμένει. Θα πάρει το φάουλ Καμιλά. Αρίζει την παραφορά. Βιδάλης. Μέσα. 33-46. Πολύ μεγάλο καλάθι το Βιδάλη. Εκφάς. Άστοχος. Μάζεψε ο Μαρίνων. Προς στιγμήν φάνηκε να την κλέβει ο Κότσιφα και πάλι. Την τέλεια βλάντα την κράτησαν στην κατοχή της. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Φάουλ πάνω στο Ρίγο. Χριστόπουλος για δύο. Πολύ καλό. Θα τελειώσει τη φάση, όχι! 2-23 για το τέλος. Αρπανίτης, πολύ ωραία στο Γιάννη Χριστόπουλο, πανέμορφο καλάθι. 35-49. Με φάουλ του Γιάννη Χριστόπουλου.
Χριστόπουλος θα στορκίσει. Νομίζω ότι κάπου εδώ τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους όσον αφορά το ποια ομάδα θα πάρει το ροζ φύλλο. Οι Καβλάτα θα πάρουν το δεύτερο ροζ μέσα στην σεζόν. Θα πάνε στο 2-4. Μαρίνος είναι γνωρί, άστοχο. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος για 3. Βλέπουμε με το rebound. Γρήγος Λασαρίδης. Στο 3-3 θα πάνε οι... Στο 2-3 θα πάνε οι Καβλάτε και στο 2-3 θα πάνε οι... Οι Χάνιμπολ. Λασαρίδης. Περιμένει και τους υπόλοιπους. Λεπτά, υπάρχει χρόνος επίθεση, πρέπει να την πάρουν την επίθεση. Ρίγος για 3, μέσα. 35-53, αυτό ήτανε. Τελικό σκορ. Τι καλά θα πάρουν την νίκη.